Καλησπέρα φίλες και φίλοι και παιδιά και σκυλά και γατιά και αντιλόπες και ζεύρες και παγάλοι. Είμαι ένας επώνυμος αλκοολικός. Ξέχασα το ποτό μου, μισό. Σήμερα λοιπόν θα αναλύσω τους τύπους γέλιων. Υπάρχουν άνθρωποι που γελάνε εκνευριστικά, σπαστικά, ηλίθια, έντονα, χαλαρά, αδιάφορα. Αλλά εγώ θα αναλύσω τα πιο υπέροχα. Λέγκο! Το διπολικό γέλιο. Είναι λοιπόν ένας άνθρωπος που κάθεται χαλαρός, ακούνητος, ακλόνητος και ξαφνικά άρχισε να σπαράζει στα γέλια. Μία φώκια πολύ κοντά στο θάνατό της βγάζει τον εξής ήχο, ο οποίος είναι και γέλιο. Ο Μίμος! Ή κοινός ένας άνθρωπος που γελάει αλλά δεν βγάζει ήχο. Μπορεί να τον κοιτάς, να νιώθεις ότι γελάει, αλλά δεν ακούς κάτι. Είναι σαν να έχεις πατήσει παύση σε βίντεο και απλά το βλέπεις, χωρίς ήχο. Επόμενος τύπου γέλιου είναι ένα γέλιο που είναι σπάνιο να βρεθεί στις μέρες μας. Λίγοι άνθρωποι το εκφράζουν από μέσα τους. Για μία περίοδο το είχα μέσα μου, αλλά το άφησα να φύγει. Αυτός ο τύπος λοιπόν είναι το γνωστό αγριογούρουνο. Επόμενος τύπος γέλιου είναι το αγαπημένο μου γράμμα, είναι το α. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν θα γελάσει σαν άνθρωπος, αλλά θα βάλει πολλά α στην αρχή. Ένα άλλο γέλιο από τα πιο γνωστά στο Πανελλάδιο είναι ένα γέλιο που δεν θα χρειαστεί να πω τίποτα άλλο, απλά θα πω το όνομά του. Είναι το γέλιο Μενεγάκι. Μη με σπρώχνεις μωρέ. Έλα μη με σπρώχνεις. Έλα μη με σπρώχνεις. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεό μου για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, σας παρακαλώ μην γίνετε αλκοολικοί, αλλά κάντε μου ένα like και ένα subscribe στο κανάλι ή μια εγγραφή αν είστε, γιατί συνεχίζω να το λέω αυτό, για να μην καταλαβαίνετε. Είστε από κάποια άλλη χώρα που καταλαβαίνετε ελληνικά, αλλά μιλάτε ελληνικά. Τέλος πάντων, αν καταλαβαίνετε ελληνικά και αν μιλάτε ελληνικά και με καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και like στο βίντεο. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο. Μέχρι τότε, bye! Τα σάκι κοκορμί μου και η γλώσσα σου τσιγάρο με κατέστρεψες.